Το γενικό lockdown είναι οδυνηρό, όμως υπάρχουν και υπερβολές με το κλείσιμο του χορού της εστίασης, δήλωσε από το Ηράκλειο ο βουλευτής και τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ πέρα πρέπει να ακούμε τις γνώμες των ειδικών, αλλά γίνονται και υπερβολές. Και έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι ειδικά το ζήτημα της εστίασης θα μπορούσε να έχει υπάρξει άλλος χειρισμός. Είμαστε ενώπιον προβλημάτων για τα οποία έχει την απόλυτη ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, θα σας έλεγα, εφαρμόζει άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Αλλού κλείνει και αλλού αμολάει. Παράλληλα, ο Νίκος Παπάς δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία προετοιμασία από πλευράς κυβέρνησης για το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Ποιος εκπλήσεται που έχουμε δεύτερο κύμα πανδημίας? Μόνο ένας ο οποίος δεν παρακολουθούσε καθόλου τη συζήτηση θα μπορούσε να εκπλήσεται για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Καμία προετοιμασία δεν έγινε. Ούτε γενικευμένα τεστ γίνανε, ούτε στηρίχθηκε με τρόπο, θα σας έλεγα, εμφατικό το σύστημα υγείας όπως θα έπρεπε να έχει στηριχθεί. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Παπάς στην αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού από τουρίστες που εισήλθαν στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες μέρες μετά το σόου στη Σαντορίνη έγινε αυτό που όλοι θα θέλαμε να έχουμε δει να μην συμβαίνει, δηλαδή η έξαρση των κρουσμάτων. Ο Νίκος Παπάς επισκέφθηκε το πρωί το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη μη εκπροσώπηση του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του αεροδρομίου. Βλέπουμε το έργο να προχωράει με το σχεδιασμό, ο οποίος είχε ήδη αναπτυχθεί και υλοποιηθεί. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα γρήγορα, να καλυφθεί και να υλοποιηθεί το έργο ακόμα και πιο σύντομα από το χρονοδιάγραμμα. Εμείς θα θέλαμε να δούμε το Δήμο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης. Η δημοκρατικά εκλεγμένη τοπική αρχή δικαιούται να έχει άρτια πληροφόρηση για το τι συμβαίνει. Εχμές εναντίον της κυβέρνησης άφησε τομεάρχης υποδομών και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η Τουρκία είναι μια δύναμη αναθεωρητική, μια δύναμη η οποία αμφισβητεί τις διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της θάλασσας και δυστυχώς πάει να επιβάλλει μια νέα ισορροπία η οποία, θα σας έλεγα, περνάει μέσα από πολλαπλές αναταράξεις και συγκρούσεις. Και αυτό δεν είναι κακό απλώς για τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Είναι κακό συνολικά για τη σταθερότητα της περιοχής. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο Νίκος Παπάς αναφέρθηκε στις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, στη μη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, στην αναδιανομή του πλούτου και στο πτωχευτικό κώδικα. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας δεν εμπεριέχει για πρώτη φορά στα χρονικά καμία απολύτως προστασία της πρώτης κατοικίας. Εδώ πέρα πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση. Και το φρένο δεν μπορεί να είναι η οικονομική συνταγή που συνδυάζει τη μεθοδευμένη απραξία με το πνίξιμο των επιχειρήσεων και την εισαγωγή ενός πτωχευτικού κώδικα, ο οποίος θα σημάνει το δεύτερο τεράστιο μεγάλο επεισόδιο αναδιανομής πλούτου και επιχειρήσεων στην Ελλάδα.